Τα παιδιά του Συλλόγου Αγάπη επισκέφτηκαν σήμερα παίχτες και μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Επισκοπής του Δήμου Λαπέ. Ο Αθλητικός Όμιλος Επισκοπής, εκτός από αθλητικό σωματείο, θέλει να δείξει και το κοινωνικό του πρόσωπο. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια επίσκεψη στο Σύλλογο Αγάπη, να δώσουμε κάποια δωράκια, να δώσουμε κάποια ευχαρίστηση στα παιδιά, που πιστεύω ότι το έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτές τις μέρες. Οι 26 ενήλικες εκπαιδευόμενοι του Συλλόγου Αγάπη είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους παίκτες που τους πρόσφεραν απλόχερα αναμνηστικά από την ομάδα, αλλά και συμβουλές για το ποδόσφαιρο. Μέρες γιορτινές, μέρες αγάπης και όπως πάντα η Επισκοπή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι πάντα κοντά. Και ήταν μεγάλη χαρά για μας να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά εδώ πέρα δώρα, αναμνηστικά και να έρθουμε από κοντά να τα σφίξουμε το χέρι και να τα ευχηθούμε καλές γιορτές και καλή χρονιά να έχουν. Εγώ πιστεύω αυτές τις μέρες ό,τι και να κάνεις για αυτά τα παιδιά, έστω και κάτι λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Από ό,τι βλέπω χάρηκαν πάρα πολύ τα παιδιά που ήρθαμε εδώ πέρα. Ήταν και για μας πολύ σημαντικό που τους δώσαμε μια μικρή χαρά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, υγεία και χαρά και ο καθένας ό,τι επιθυμεί για τη ζωή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές από την Επισκοπή που ήρθαν σήμερα να δώσουν ευχές και χαρά στα παιδιά μας με τα πολύ ωραία δώρα τους. Ευχόμαστε σε όλους ευτυχία στον καινούριο χρόνο και επιτυχία στις προσπάθειές τους. Ένα πρόγραμμα που σκεφτήκαμε τώρα είναι ότι κάποια στιγμή θα επικοινωνήσουν πιο στενά τα παιδιά με την ομάδα. Έχουμε μια πρόσκληση κάποια στιγμή να πάμε κοντά τους και να λάβουν μέρος σε ένα παιχνίδι. Ευχηθώ υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι που είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά, γιατί βλέποντας τα προβλήματα της ζωής πιστεύω ότι κατανοούμε και καλύτερα την πραγματικότητα. Η υπόσχεσή μας είναι ότι θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της επόμενης σεζόν να δώσουμε ένα παιχνίδι φιλικό με τα παιδιά εδώ, γιατί με τις συζητήσεις που είχαμε πιστεύω ότι θα τους δώσει αρκετή συγκίνηση και μεγάλη χαρά. Αντάλλαξαν ευχές και ανανέωσαν το ραντεβού τους για ένα φιλικό αγώνα με την ομάδα της Επισκοπής να αναδεικνύει για ακόμα μια φορά το κοινωνικό της πρόσωπο.